Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για το σαξόφωνο. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα πνευστό όργανο, ανήκει στα ξύβδινα πνευστά. Σε αυτά τα βίντεο θα ήθελα πιο πολύ να ασχοληθούμε με τη λειτουργία του οργάνου, με κάποια μυστικά του οργάνου, με κάποιες λεπτομέρειες. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε με το όργανο, όπως ακριβώς θα το δούμε παρακάτω. Να σας εξηγήσω και κάποιες λεπτομέρειες, χειρισμούς, τις νότες επάνω στο όργανο, όλα αυτά σιγά σιγά θα τα δούμε με λεπτομέρεια, με υπομονή, βήμα-βήμα. Ας ξεκινήσουμε με το όργανο. Για αρχή θα ήθελα να δούμε το άλτο σαξόφωνο. Έχω εδώ κάτω ένα. Να ανοίξω τη βαλίτσα. Και να δούμε σιγά σιγά από τι μέρη αποτελείται ένα σαξόφωνο. Το σαξόφωνο, το κύριο μέρος του είναι ο κορμός του. Όπως βλέπετε περιέχει όλα τα κλειδιά. Όλες οι νότες βρίσκονται εδώ πέρα. Στη συνέχεια, στα επόμενα μας βίντεο θα δούμε και τις νότες επάνω στο όργανο και τη δακτυλοθεσία, όλα αυτά που χρειάζεται για να γνωρίζει κάποιος. Αποτελείται, όπως είπαμε, από τον κορμό, από το λαιμό, και από το επιστόμιο. Το επιστόμιο επιμέρους αποτελείται από το καπάκι του, από τον σφιχτήρα ή φασέτα ή λιγατούρα, υπάρχουν διάφορες ονομασίες, και επίσης από το καλάμι. Το καλάμι είναι αυτό που παράγει όλο τον ήχο στο όργανο, με τους σπαλμούς του, φυσώντας του βέβαια μέσα από το επιστόμιο, και δένεται με τον τρόπο ότι τοποθετούμε το καλάμι την επίπεδη μεριά στο επίπεδο το κομμάτι και βάζοντας το σφιχτήρα από πάνω. Ο σφιχτήρας έχει μπρος-πίσω μεριά, όπως βλέπετε είναι πιο στενός και πιο φαρδής, το πιο φαρδί μπαίνει μέσα, και σφιγγοντάς το, περνώντας το με προσοχή βέβαια, για να μην πληγώσουμε το καλάμι, το οποίο είναι υπερευαίσθητο και δεν κάνει να σπάσει, είτε να ραγίσει, είτε να τσακίσει, οποιαδήποτε ζημιά το καθιστά ανίκανο για να παίξει. Βέβαια, για να παίξουμε ένα μουσικό όργανο όπως είναι το σαξόφωνο, θα χρειαστούμε και κάτι για να το κρεμάσουμε στο σώμα μας. Δεν μπορούμε να το υποστηρίζουμε το βάρος αυτό συνέχεια με τα χέρια μας. Γι' αυτό υπάρχουν στην αγορά είτε αυτού του τύπου τα βοηθήματα, τα οποία το κρεμάμε στο σβέρκο, στο λαιμό μας, και περνώντας αυτόν τον γάντζο στην αντίστοιχη μεριά που υπάρχει από το σαξόφωνο. Στη συνέχεια μπορούμε να περάσουμε το επιστόμιο στο φελό με μικρές κινήσεις, υποστηρίζοντας πάντοτε από πίσω για να μην στραβώσουμε το λαιμό. Μπορούμε να περάσουμε το επιστόμιο πάνω στο φελό. Αυτό το μέρος, αυτή την κίνηση που κάνουμε, επίσης βοηθά και στον συντονισμό του οργάνου. Άμα δούμε ότι είναι οξύς ο ήχος, βγάζουμε προς τα έξω το επιστόμιο. Αν δούμε ότι είναι βαρύς ο ήχος, προσθέτουμε κι άλλο σωλήνα, βάζουμε το επιστόμιο πιο μέσα, στο φελό. Αυτό βέβαια με τη βοήθεια ενός κουρδιστηρίου. Τα κουρδιστήρια είναι είτε στην αγορά, υπάρχουν ηλεκτρονικού τύπου για πνευστά όργανα ή για κιθάρες ή για μεικτά κουρδιστήρια, αλλά επίσης τη σήμερα ημέρα με τα καινούρια τα κινητά στα smartphones υπάρχουν διάφορες εφαρμογές αρκετά αξιόπιστες που μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά. Ξεκινώντας, για να βγάλουμε ήχο από το όργανο, βεβαίως πρέπει να φυσήξουμε. Είναι πνευστό. Εφόσον το έχουμε δέσει σωστά, μπορούμε να κάνουμε και την πρώτη μας δοκιμή και να δούμε αν βγάζει ήχο. Βγάζει ήχο. Είναι βέβαια πολύ βασικό να γνωρίζουμε τη σωστή θέση του οργάνου. Η σωστή θέση του οργάνου είναι εκεί που
το όργανο έρχεται στο στόμα μας και όχι εμείς να σκύψουμε για να φτάσουμε στο επιστόμιο. Το επιστόμιο πρέπει να έρχεται από μόνο του. Επίσης, εκτός από την θέλω να τη λέω εγώ γραβάτα, εκτός από αυτή τη γραβάτα υπάρχει άλλος ένας τρόπος για να χρησιμοποιούμε το σαξόφωνο. Είναι αυτές οι τυράντες, οι οποίες είναι πάρα πολύ βολικές και επίσης δεν δίνουν βάρος στον αυχένα, όλο το βάρος πέφτει στις ομοπλάτες. Είναι τύπου τυράντας, το φοράμε κάπως έτσι και είναι πάρα πολύ άνετο και πολύ βολικό για πολύ ωραία εξάσκηση και κυρίως για μικρά παιδιά που τώρα ξεκινάνε σαξόφωνο και δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον αυχένα τους. Δεν είναι πρόβλημα η επιβάρυνση του αυχένα, δεν μιλάμε για μεγάλο βάρος, αλλά καλό είναι ότι μπορούμε να αποφύγουμε, να το αποφεύγουμε. Το οποίο, αυτό στα αγγλικά ονομάζεται harness και έχει ακριβώς την ίδια λειτουργία με την γραβάτα πριν που είπαμε. Και πάλι ρυθμίζει κατά ύψος, ρυθμίζει και στο φάρδος του θώρακα για να μην στενεύει και πρέπει και πάλι με τον ίδιο τρόπο να φέρουμε να ρυθμίσουμε έτσι ώστε το επιστόμιο να έρθει στο στόμα και όχι το στόμα να πάει στο επιστόμιο. Όσον αφορά για τα βασικά μέρη και πώς θα πρέπει να δέσουμε ένα σαξόφωνο και τι να προσέξουμε για να το κρεμάσουμε πάνω μας, στα επόμενα μαθήματα θα μιλήσουμε για τα επόμενα πολύ βασικά μέρη που πρέπει να γνωρίζουμε για να παίξουμε ένα σαξόφωνο. Είναι οι νότες επάνω στο όργανο, η δακτυλοθεσία, αλλά όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τη μάσκα και για την αναπνοή, το οποίο είναι βασικό για ένα πνευστό και για τον μουσικό τον πνευστό, για την αντοχή του και για την ευκρίνεια του ήχου του να βγάζει ένα σωστό, όμορφο και δυνατό ήχο που να μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτό το σύνολο. Σας ευχαριστώ. Με λένε Κώστα Κυρκιτζώτη και ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.